Επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο και είναι ήδη δίπλα μου ο αγαπημένος πλαστικός χειρούργος εκπομπής, Απόστολος Γαϊτάνης. Τι κάνετε, καλά. Είχατε ένα ευχάριστο τρίμερο. Πάρα πολύ ωραίο τρίμερο και ωραίο καιρό. Όλοι πιστεύω ότι περάσαμε καλά. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι ο καιρός μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, από ό,τι άκουσα και τον κύριο Αρνιακό, θα είναι σούπερ. Αλλά σήμερα έχετε έρθει να μιλήσουμε την λιπανορρόφηση. Μιλάμε για λιπανορρόφηση, γιατί ο καιρός είναι ωραίος ακόμα και το μυαλό μας είναι στο καλοκαίρι. Και στα σώματα με τα μαγιό. Και σίγουρα πρέπει να κάνουμε κάτι από τώρα, αν θέλουμε να είμαστε για το καλοκαίρι σούπερ, έτσι δεν είναι. Αλλά θα τα πούμε αναλυτικότατα. Θέλω να μου πείτε ουσιαστικά σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνεται η λιπανορρόφηση. Η λιπανορρόφηση ενδείκνεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει τοπικό πάχος, το οποίο αντιστέκεται δηλαδή στη γυμναστική και στη δίαιτα. Μάλιστα. Οπότε καλό είναι μια γυναίκα να έχει πάει στα σωστά της κιλά και να την κάνει ουσιαστικά τη λιπανορρόφηση όταν θα βλέπει ότι από εκεί δεν χάνει. Μια γυναίκα ποτέ δεν πάει στα σωστά της κιλά. Δηλαδή, επειδή τα σωστά κιλά είναι κάτι το 27 χρόνια κάνω δίαιτα. Ούτε και ένα άντρας δεν είναι γυναίκα που πάει ποτέ στα σωστά κιλά. Αλλά ναι, σίγουρα δεν είναι μέθοδος αδυνατίσματος. Mm-hmm. Άρα η λιπανορρόφηση γίνεται όταν είμαστε περίπου στα σωστά κιλά. Mm-hmm. Δεν πειράζει να είμαστε λίγο παραπάνω. Ένα-δύο κιλά και τρία δεν είναι. Δεν χάθηκε ο κόσμος και υπάρχει εμφανές τοπικό πάχος. Mm-hmm. Το οποίο είναι σε συγκεκριμένες περιοχές που είναι πολύ συνηθισμένες στις Ελληνίδες και γενικά στις μεσογειακές γυναίκες. Και τότε μπορεί ο γιατρός να βγάλει αυτό το τοπικό πάχος με τη μέθοδο της λιπανορρόφησης. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες καινούργιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται ώστε να μην είναι τόσο πολύ το αποτέλεσμα στην αρχή, να μην χρειάζεται για παράδειγμα να μην μελανιάζουν τόσο πολύ ή άλλα τέτοια τρίκ που έχουν ξεκινήσει, που έχουν προοδεύσει και σιγά σιγά η επιστήμη. Η λιπανορρόφηση είναι μια χειρουργική επέμβαση η οποία εφαρμόζεται από το 1980 περίπου. Mm-hmm. Έχει δώσει. Από το 80, ναι, είναι γύρω στα πόσα χρόνια, είναι γύρω στην στα 35 χρόνια. Όχι, και στην Ελλάδα περίπου από τότε. Άλλο αν τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό, έχουν γίνει πάρα πολλές. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η βασική τεχνική είναι ίδια. Δηλαδή, ο βασικός σκοπός είναι το να διώξουμε το λίπος, τα λιποκύτταρα από τα σημεία εκείνα στα οποία βρίσκεται και τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στη σιλουέτα μας. Mm-hmm. Αυτό που έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει οι τεχνικές, έχουν αλλάξει οι μέθοδοι και τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Ισχύει όμως το γεγονός ακόμα ότι μια γυναίκα για κάποιο χρονικό διάστημα μετά θα πρέπει να φορέσει ένα κορσέ. Αυτό είναι δεδομένο. Και γιατί ακριβώς γίνεται αυτό ο Βεβαίως. Επειδή βγάζοντας το λίπος, υπάρχει στην περιοχή εκεί, δημιουργείται ένα εντός εισαγωγικών κενό. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει η γυναίκα να φοράει έναν κορσέ έτσι ώστε να πιέζει το δέρμα για να κλείσει αυτή η κοιλότητα. Να ξανακουμπήσει ουσιαστικά πάνω στους βαθύτερους ιστούς. Μάλιστα. Επίσης, το να φοράει έναν κορσέ μια γυναίκα μετά τη λιπανορρόφηση βοηθάει να περιορίζει τον πόνο. Mm-hmm. Γιατί όταν έχουμε ένα τραύμα στο χέρι μας και βάζουμε έναν άρθηκα, πονάμε πολύ λιγότερο. Mm-hmm. Έτσι και στη λιπανορρόφηση, φορώντας τον κορσέ, περιορίζουμε τον πόνο. Και με τον κορσέ βοηθάμε να είναι και καλύτερο και πιο αρμονικό το αποτέλεσμα. Λογικά πλέον τώρα κάνουν και οι άντρες λιπανορρόφηση. Ειδικά στην κοιλιά νομίζω ότι είναι και το κομμάτι που τους ενοχλούν. Γιατί στα πόδια ελάχιστοι άντρες έχουν περιφέρεια και όλα αυτά. Θέλω να μου πείτε ουσιαστικά ο χρόνος ανάρρωσης μετά το χειρουργείο πόσο περίπου είναι. Ο χρόνος ανάρρωσης είναι περίπου εξαρτάται από το μέγεθος του προβλήματος. Το minimum σε χρόνο ανάρρωσης είναι γύρω στις 4-5 μέρες και το maximum μπορεί να φτάσει έως και 2,5 με 3 εβδομάδες. Ανάλογα με το σε πόσες περιοχές έχει γίνει η λιπανορρόφηση, ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος. Πάντως, μία γυναίκα ή ένας άντρας που κάνει λιπανορρόφηση μπορεί να γυρίσει στη δουλειά της μετά από 3-4 ημέρες, φορώντας πάντα τον κορσέ. Αλλά για να κάνει μια άλλη δραστηριότητα, όπως να πάει γυμναστήριο, θα πρέπει να περιμένει γύρω στις 2 με 3 εβδομάδες. Εντάξει, που σίγουρα δεν θα την νοιάζει να σας πω. Θα περιμένει να βγάλει τον κορσέ να δει το αποτέλεσμα. Εγώ νομίζω ότι οι γυναίκες είμαστε. Δεν νομίζω ότι την πειράζει καμία το ότι θα κάνει γυμναστήριο κατά Όχι, όχι, ναι, εντάξει, αλλά προσπαθώ με αυτό να δώσω να καταλάβουν ότι το πόσο καιρό απαγορεύεται η έντονη φυσική δραστηριότητα. Ναι, εντάξει. Είναι το γυμναστήριο. Και πάλι είναι λίγο. Και πάλι είναι λίγο, δεν είναι κάτι τρομερό. Συμφωνώ μαζί. Είναι επώδυνη η διαδικασία ή πλέον έχει γίνει λίγο πιο ανώδυνη. Με τις καινούριες μεθόδους που εφαρμόζουμε, ο πόνος περιορίζεται. Αλλά ο πόνος είναι και κάτι υποκειμενικό. Σίγουρα. Αλλιώς αντιδράει στον πόνο ο Α, αλλιώς η Β. Δεν είναι τόσο, δεν πονάει τόσο πολύ. Οι περιοχές που έχουν λίγο πόνο είναι όταν γίνεται λιπανορρόφηση στην κοιλίτσα. Mm-hmm. Αλλά και πάλι δεν είναι πόνος. Είναι πόνος ο οποίος ελέγχεται με συνηθισμένα με παρακεταμόλη, με συνηθισμένα παυσίπονα. Δεν είναι κάτι τρομερό. Υπάρχει διαφορά στην λιπογλυπτική με τη λιπανορρόφηση, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Είναι κάτι που είναι μια ερώτηση που κάνουν πάρα πολλές γυναίκες που έρχονται στο ιατρείο. Η λιπογλυπτική
είναι μια μορφή λιπαναρρόφησης όπου γίνεται πιο επιφανειακά, με ειδικές κάνουλες, ειδικές πιο λεπτές κάνουλες, έτσι ώστε να μπορούμε να πάμε πιο επιφανειακά και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να πάρουμε και λίπος, να το επεξεργαστούμε και να το εγχύσουμε στην ασθενή σε κάποιο άλλο σημείο. Έτσι λοιπόν γίνεται μια μορφή γλυπτικής και γι' αυτό ονομάζεται και λιπογλυπτική. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε λίπος από τα ψωμάκια, που είναι μια πολύ συνηθισμένη περιοχή που έχουν οι Ελλήνες πρόβλημα, και να το προσθέσουμε στην περιοχή του γλουτού. Αν είναι η γυναίκα, θέλει να τονίσει λίγο παραπάνω.